Πάμε να περάσουμε στα τρέχοντα αποδικά ζητήματα που αφορούν τον κόσμο της Ροδόπης. Θετικά είναι τα μηνύματα, διότι αναβαθμίζεται η εργαλειοθήκη των παραγωγών μέσα από δύο νέες δράσεις. Πρώτον, από την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και της υποστήριξης της εφήβους γεωργίας από την EuroPublic και δεύτερον, από την επαναλειτουργία του διαφορολογικού εργαστηρίου της εταιρείας Βιοηγεία. Η EuroPublic, η οποία είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία τεχνολογίας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, έχει δημιουργήσει το Πανευρωπαϊκό Κοινοτόμο Σύστημα Εφήβους Γεωργίας Γεσενς, το οποίο αναβαθμίζει την αγωνική παραγωγή χρησιμοποιώντας όλη τη σύγχρονη τεχνολογία. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλή του συστήματος, κύριο Φώτη Χατζαπαδόπουλο, για να μιλήσουμε για τις επενδύσεις που κάνει η εταιρεία στη Ροδόπη μέσω της εγκατάστασης των σύγχρονων μετρολογικών σταθμών και για τα ωφέλη που θα περιμένει ο παραγωγός μέσω μιας συνεργασίας με την εταιρεία. Καλησπέρα κύριε Φώτη και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλη τη Ροδόπη και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά. Καταρχάς, να πούμε μερικά λόγια για εσάς για να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι προσωπικά ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος ασχολείται την τελευταία δεκαετία με την ανάπτυξη συστημάτων, εφιών και ψηφιακών για τον αγροτικό τομέα. Παλιότερα, πριν από αυτό, σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός, έχω ασχοληθεί με άλλους τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η αμυντική βιομηχανία, ακόμα και συστήματα δορυφορικά και αεροδιαστημικά. Αλλά οφείλω να πω ότι ο αγροτικός τομέας έχει τις περισσότερες προκλήσεις για αυτού του είδους τα συστήματα, παρόλο που ακούγεται σαν ένας πιο βασικός τομέας. Επειδή ακριβώς έχεις να κάνεις με τη φύση, είναι ακριβώς και μεγαλύτερες οι προκλήσεις που έχεις να αντιμετωπίσεις με την τεχνολογία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πούμε τώρα και μερικά πράγματα για το λόγο που συζητάμε σήμερα, για το σύστημα Γεσενς, για όσους δεν το ξέρουν, τι είναι με απλά λόγια. Το σύστημα Γεσενς ξεκινήσαμε να το αναπτύσσουμε πριν περίπου 10 χρόνια, εδώ και 5 χρόνια όμως διατίθεται εμπορικά. Είναι από τα πρώτα συστήματα εφήβους γεωργίας στην Ευρώπη και μάλιστα εξακολουθεί να είναι πρωτοποριακό γιατί παρέχει την εφήβη γεωργία ως συμβουλευτική υπηρεσία, αφαιρώντας τα κόστη της τεχνολογικής επένδυσης αλλά και της πολυπλοκότητας που έχει η τεχνολογία από τον χρήστη της υπηρεσίας που είναι ο παραγωγός. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οποιοδήποτε καλλιεργητής, ανεξαρτήτως αν έχει μικρή εκμετάλλευση, λίγα στρέμματα ή πολλά στρέμματα, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει εξοπλισμό, μπορεί να αγοράσει την υπηρεσία με ένα χαμηλό συνδρομητικό κόστος. Για να το καταφέρουμε βέβαια αυτό, όλη την πολυπλοκότητα και όλο το κόστος επένδυσης το αναλαμβάνει η εταιρεία. Έτσι στην Ελλάδα, όπου είναι αναπτυγμένη κατά κύριο λόγο η υπηρεσία, έχουμε σε πάρα πολλές διαφορετικές περιοχές και σε πολλές καλλιέργειες, έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο από αγροτεμάχια αναφοράς, τα οποία εγκαθίστανται μέσα αισθητήρες με τη μορφή αγρομετεωρολογικών σταθμών, αλλά επίσης και εξειδικευμένοι γεωπόνοι και επιστήμονες, που σε τακτική βάση παίρνουν παρατηρήσεις, παίρνουν δείγματα, αναλύσεις και αξιοποιούμε βέβαια και άλλες πηγές πληροφόρησης, όπως οι δορυφόροι και τις πληροφορίες που δίνουν οι γεωπόνοι και η παραγωγή και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες, για να δημιουργήσουμε το πλέγμα των πληροφοριών που χρειάζεται έτσι ώστε ο απλός παραγωγός να μην μπλέξει με όλα αυτά, παρά να έχει μια πολύ συγκεκριμένη, ακριβή και αποτελεσματική συμβουλή στο κινητό τηλέφωνο. Μάλιστα. Είπατε για τους μετρολογικούς σταθμούς που εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Αυτά τι κόστος έχουν και τι σημαίνει η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου μακροπρόθεσμα για τον αγροτικό κόσμο της Ροδόπης? Καταρχάς να πω ότι το κόστος που έχουν δεν βαρύνει τον παραγωγό. Έτσι, βαρύνει ακριβώς την επένδυση που κάνει η εταιρεία στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογικής υποδομής. Αν θέλετε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για τον ομό Ροδόπης, εμείς ξεκινήσαμε την επένδυση σε ό,τι αφορά στον ομό Ροδόπης κυρίως στην καλλιέργεια του βαμβακιού, εδώ και 4 χρόνια. Οπότε έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο αγρομετεωρολογικών σταθμών, το οποίο διαρκώς κάθε χρονιά επεκτείνεται. Αλλά δεν είναι μόνο το κόστος αυτών των σταθμών. Θα έλεγα ότι είναι ίσως το μικρότερο κόστος από το κόστος της συνολικής υποδομής που αναπτύσσουμε, γιατί η υποδομή έχει και ανθρώπους, οι οποίοι επιστήμονες γεωπόνους, αλλά και εξειδικευμένους επιστήμονες, που εξειδικεύουν τα μοντέλα που υποστηρίζουν τη λήψη των αποφάσεων του συστήματος για τις ανάγκες τις εδαφοκλιματικές της κάθε περιοχής.
Έτσι έχουμε ομάδες πανεπιστημιακές ερευνητών που για χρόνια έρχονται και μετράνε την καλλίρεια του βαβακιού σε διάφορες υδαφοκλιματικές συνθήκες στη Ροδόπη, σε ό,τι αφορά την άρδευση, σε ό,τι αφορά στη φυτοπροστασία, την καταπολέμηση για παράδειγμα του πράσινου και του ρόδινου σκουντικιού. Οπότε όλα αυτά τα μοντέλα που αναπτύσσουμε για τη Ροδόπη, για το βαμβάκι, είναι εξειδικευμένα ακριβώς για τη Ροδόπη. Δεν είναι μοντέλα τα οποία παίρνουμε από τη Θεσσαλία ή εισάγουμε μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες για να τα εφαρμόσουμε στη Ροδόπη. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό συνιστά ένα κόστος, το οποίο είναι επένδυση για μας, και από τη στιγμή που έχουμε επενδύσει σε μια περιοχή, προσδοκούμε την συμμετοχή των παραγόντων για να μπορέσουν ακριβώς να αξιοποιήσουν όλη αυτή την ενέργεια, την επιστημονική ενέργεια που έχει επενδυθεί και είναι προς όφελός τους. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Άλλωστε το καλύψαμε το θέμα και στην εκπομπή Αγωτική Παιδεία πριν λίγο καιρό και μιλήσαμε και με συνεργάτη της Neuropublic και με τον κύριο Κουρούδη. Να πούμε για το μέλλον. Ποια είναι τα σχέδια της Neuropublic για τα επόμενα χρόνια στη Ροδόπη? Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια μικρή αναφορά στο παρόν για να σημειώσω πού βρισκόμαστε τώρα και πού ενδεχομένως να βρισκόμαστε το μέλλον, στο μέλλον, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά πάλι στο Βαμβάκι και στο νομό Ροδόπης. Αυτή τη στιγμή παρέχουμε δύο επίπεδα υπηρεσιών στο Βαμβάκι, στο νομό Ροδόπης, το GEA-SENS 1, που είναι το πρώτο βασικό επίπεδο, και το GEA-SENS 2. Μάλιστα, το GEA-SENS 1 δεν απευθύνεται μόνο στο Βαμβάκι, αλλά σε όλες τις καλλιέργειες. Και είναι μια πληροφοριακή υπηρεσία που μπορεί οποιοδήποτε παραγωγός με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ να έχει στο κινητό τηλέφωνο πληροφορίες, πολύ εξειδικευμένες πληροφορίες για το κάθε χωράφι του. Και αυτό με 30 ευρώ το χρόνο, ανεξαρτήτως του πόσα χωράφια θέλει να εισάγει μέσα αυτό το σύστημα. Στο GEA-SENS 1, λοιπόν, παίρνει εξειδικευμένη πληροφόρηση στο κινητό του τηλέφωνο. Στο GEA-SENS 2, που είναι και το κυρίως μενού της υπηρεσίας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παίρνει εξειδικευμένες συμβουλές για κάθε βασική καλλιεργητική ενέργεια που κάνει στο κάθε χωράφι, δηλαδή τα ποτίσματά του, τους ψεκασμούς του, τις ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη λίπαρση. Αυτή την υπηρεσία μπορεί να την πάρει με 4 ευρώ αναστρέμα και 50 ευρώ ελάχιστη χρέωση, αλλά περιλαμβάνει αυτή η υπηρεσία τα πάντα, δεν χρειάζεται δηλαδή να πληρώσει κάποιο σταθμό. Οι σταθμοί που είναι εγκατεστημένοι σε όλη τη Ροδόπη εξυπηρετούν το κάθε χωράφι που χρειάζεται να λάβει αυτή την υπηρεσία, καθώς επίσης και όλες οι αναλύσεις που χρειάζεται να γίνουν, αναλύσεις νερού, αναλύσεις εδάφους, περιλαμβάνονται εφόσον δεσμευτεί με αυτή την υπηρεσία για τουλάχιστον 2 έτη. Και οι γεωπόνοι οι οποίοι εμπλέκονται στη συλλογή των δεδομένων. Και επαναλαμβάνω, ο παραγωγός δεν χρειάζεται να είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία, δεν χρειάζεται να αγοράσει κάποιο του τεχνολογικό εξοπλισμό. Τα αναλαμβάνουν όλα οι άνθρωποι που καλούνται να τον υποστηρίξουν. Και αυτό είναι το GEA-SENS 2. Στο μέλλον, λοιπόν, και πιθανότατα από του χρόνου να συμβεί αυτό, θα υποστηρίξουμε και το GEA-SENS 3, που είναι το τρίτο και πιο ολοκληρωμένο επίπεδο, στο οποίο εκτός από τις αυτοματοποιημένες συμβουλές που θα λαμβάνει στο κινητό του τηλέφωνο, θα έχει στη διάθεσή του και έναν εξειδικευμένο γεωργικό σύμβουλο με τον οποίο θα συζητά, θα τον επισκέπτεται στο χωράφι του και θα μπορεί να έχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική. Και μάλιστα ο γεωργικός σύμβουλος αυτός θα αξιοποιεί τα τελευταία εργαλεία της τεχνολογίας για να μπορεί να έχει όλη την πληροφορία για το κάθε χωράφι του παραγωγού και να μπορεί να τον συμβουλεύει ολοκληρωμένα για όλα τα προβλήματα και τις λύσεις που προτείνει σε αυτά τα προβλήματα που μπορεί να έχει ο παραγωγός. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο μέλλον και να πω επίσης ότι από χρονιά σε χρονιά εξελίσσεται και η ίδια υπηρεσία και με τη μορφή των εργαλείων που παίρνει στα χέρια του παραγωγός, η εφαρμογή για παράδειγμα του κινητού τηλεφώνου γίνεται συνεχώς καλύτερη, προστίθενται εξειδικευμένες πληροφορίες και σε ό,τι αφορά τη συμβουλευτική, τώρα συμβουλεύουμε για την άρδευση, τη φυτοπροστασία και τη θρέψη. Στο μέλλον θα συμβουλεύουμε και για άλλες ενέργειες που γίνονται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Και φυσικά από χρονιά σε χρονιά, καθώς συλλέγουμε και περισσότερα δεδομένα, οι συμβουλές αυτές γίνονται ακόμα πιο αποτελεσματικές, ακόμα πιο ακριβείς. Και ποτέ και άλλες στο μέλλον, τα οποία δεν θα ήθελα να ανοίξω όλη τη βεντάλια για το τι προγραμματίζουμε στο μέλλον αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από ό,τι φαίνεται, το μέλλον είναι λαμπρό. Θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα εργαλεία στη διάθεση του αγρότη και στη Ροδόπη αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
Φυσικά, εμείς μιλάμε για τη Ροδόπη, διότι αυτός είναι ο τόπος μας και εδώ αυτά τα θέματα θέλουμε να θίξουμε και να στηρίξουμε. Χαιρόμαστε που υπάρχουν αυτές οι πρωτοβουλίες, όπως και το εδαφολογικό εργαστήριο, το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά η παραγωγή να κάνουν το πρώτο βήμα για να δουν πραγματικά πόσο πολύ εύκολα και πρακτικά ανέξοδα μπορούν να κερδίσουν από όλη αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ευχόμαστε και εμείς. Γεια σας.